Πολιτικό τραπέζι. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Στέλιο Πέτσα μαζί μας, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε, και τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς πιο ξεκούραστος, δεν ήσασταν στη Βουλή τρεις μέρες να ταλαιπωριέστε όπως ταλαιπωρήθηκαν οι βουλευτές που πήγαν να χθες εσύ το πρωί. Ο κύριος Πέτσα τρώει και ξύλο από τη διαπλοκή πια, οπότε είναι διπλά ταλαιπωρημένος. Κορυφαία στιγμή. Αλλά και εμείς δεν καθόμασταν. Είναι πρόταση της πιστίας, άρα δεν είναι καμία ταλαιπωρία. Είναι. Μια και είπαμε το διαδικαστικό, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό, γιατί πηγαίνει όλο και συρρυκνώνεται αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, μια μέρα έμεινε για να μιλήσουν οι βουλευτές. Ξεκίνησε στις 7 μέχρι να τελειώσουν τα διαδικαστικά. Mm-hmm. Πήγε πολύ αργά το βράδυ την πρώτη μέρα. Έμεινε η δεύτερη μέρα. Η τρίτη μέρα είναι οι πολιτικοί αρχηγοί που μπορούν να μιλήσουν και όσες φορές θέλουν. Δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι όλοι οι βουλευτές έχουμε εκφράσει μια τρομερή ανησυχία προς το Προεδρείο της Βουλής και προς τη διάσκεψη των Προέδρων, όταν γίνεται συνεχής καταστρατήγηση όλων των διαδικασιών και ευθελισμός κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, επειδή εγώ δεν κρύβομαι, από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μπορεί να παίρνει το λόγο για 5 λεπτά παρέμβαση όπως δικαιούται από τον κανονισμό και να μιλάει 25 λεπτά, ναι, και μετά να τσακώνεται άλλη μισή ώρα γιατί τη διέκοψαν. Όχι. Ούτε. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι σοβαρή διαδικασία. Και οι βουλευτές κόπηκαν περίπου 50 βουλευτές από το να μιλήσουν. Εγώ ήμουν, αν θέλετε, στους τυχερούς, γιατί ήμουν στους κατά προτεραιότητα την πρώτη ημέρα. Αλλά κόπηκαν περίπου 50 βουλευτές να μιλήσουν, επειδή είχαμε αυτές τις διαδικασίες όλη την τελευταία ημέρα. Με αποκορύφωμα ότι διακόπηκε η διαδικασία της Βουλής για να μιλήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα το δείτε διακομματικά, φαντάζομαι αυτό. Γιατί νομίζω είναι η άποψή μου σαν βουλευτή και νομίζω ότι είναι θέμα της διάσκεψης των Προέδρων να το δει. Έχουν εκφράσει παράπονο για τη διαδικασία. Νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση στο Προεδρείο της Βουλής. Θεωρώ ότι πρέπει να μιλάνε πάντα όλοι οι βουλευτές που ζητάνε το λόγο. Καταλαβαίνω ότι αυτή η Βουλή έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει πολλά κόμματα και πολλές... Και πολλούς αρχηγούς. Πολλούς αρχηγούς, πολλούς κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Εν πάση περιπτώσει όμως, το δικαίωμα του κάθε βουλευτή να τοποθετείται, νομίζω ότι δεν μπορεί να το πάρει κανένας. Αλλιώς κάνουμε μια δημοκρατία των αρχηγών. Σωστό. Και δεν είναι μόνο οι αρχηγοί στα κόμματα, σε κάθε περίπτωση. Πάμε στην ουσία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήταν μια διαδικασία την οποία την κυνήγησε για αρκετό χρονικό διάστημα, από ό,τι φάνηκε από τις δηλώσεις και του κ. Παπά, η αντιπολίτευση. Δηλαδή να μπορέσει να κάνει μια πλατφόρμα στην οποία θα μπορέσει συνεκτικά να σταθεί είναι απέναντι αυτό στην κυβέρνηση. Όχι, δεν το χαρακτηρίζω αν είναι καλό ή κακό. Επειδή από την κυβέρνηση... Αλλά όμως απλώς φάνηκε ότι ήταν υποκριτικό το γεγονός ότι ξαφνικά υπήρξε ένα ενδιαφέρον για να δούμε λίγο τα ζητήματα, για παράδειγμα, της τραγωδίας των Τεμπών ή τα θέματα του κράτους δικαίου. Νομίζω ήταν μια προσπάθεια να υπάρξει ένα κοινό μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν είναι κακό αυτό. Ίσα-ίσα, εγώ νομίζω ότι από αυτή τη διαδικασία τελικά βγαίνουν δύο δυνάμεις πιο δυνατές, αν θέλετε το συζητάμε. Αλλά κυρίως φάνηκε η πολιτική απόσταση που υπάρχει στην ποιότητα του Πρωθυπουργού από τους άλλους αρχηγούς. Και νομίζω ότι αυτό ήταν καθαρό για τη συσπήρωση τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας. Απ' την άλλη, νομίζω συσπηρώνει το χώρο του ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης κατάφερε να σύρει στο δικό του άρμα μετά από τη δική του πρωτοβουλία και άλλα κόμματα όπως το ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση Ελευθερίας, την Νέα Αριστερά. Και νομίζω ότι είναι αποδυναμωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Δεν θεωρείτε ότι. Και νομίζω ότι. Να το κλείσω αυτό. Νομίζω ότι βγαίνει αποδυναμωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ήταν απλά παρόν ο κύριος Κασελάκης, αφού δεν είναι βουλευτής. Και νομίζω ότι με το γεγονός ότι ήταν παρακολούθημα του κυρίου Ανδρουλάκη και ότι δεν είχε το φυσικό του αρχηγό εκεί, νομίζω ότι βγαίνει. Ήταν πάρα πολύ καλός ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τον κύριο Φάβλο, απλώς δεν είναι. Ο κύριος Φάβλος δεν είναι αρχηγός. Επειδή είπατε ότι βγήκατε πιο δυνατή από όλη αυτή τη διαδικασία, μετά από δύο παρετήσεις, μπορεί η κυβέρνηση να το λέει αυτό. Στενών συνεργατών, όπου παραβρέθηκαν σε μια κοινωνική εκδήλωση μερικές ώρες μετά από το δημοσίευμα και αν γίνεται να μην των οικονομικών συμφερόντων που είχατε εσείς καταγγείλει. Δηλαδή... Νομίζω βγαίνουμε πιο δυνατοί όσον αφορά τη συσπήρωση του κομμάτους και στη βάση, αλλά και πιο δυνατοί στην ελληνική κοινωνία. Γιατί δόθηκαν απαντήσεις για θέματα στα οποία κυριάρχησαν για πολλούς μήνες, θα έλεγα, μύθοι και ανακρίβειες. Και αυτό είναι κυρίως το θέμα των Τεμπών, αλλά και το κράτος δικαίου και σε μικρότερο βαθμό η οικονομία. Για τα θέματα των δύο υπουργών, όταν παρεκπέμπεται από ανθρώπους που είναι τόσο κοντά στον Πρωθυπουργό ένα λάθος μήνυμα, νομίζω ότι ήταν μονόδρομος. Μπορεί να μην το ήξερε όμως, Γίνεται να μην το ήξερε ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, δεν ξέρω αν το γνώριζε ή δεν το γνώριζε ο Πρωθυπουργός. Μένω στο γεγονός ότι φαίνεται ότι δεν το γνώριζε. Γιατί αν το γνώριζε, θα απέπεπε τους δύο συνεργάτες του. Γιατί νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι την ημέρα που υπάρχει ένα τέτοιο δημοσίευμα, το οποίο χρησιμοποιείται ως όχημα για να υπάρξει πρόταση δυσπιστίας, νομίζω ότι το μήνυμα ήταν τελείως λανθασμένο. Και ήταν αναμενόμενο, νομίζω, τελικά όπως εξελίχθηκε. Ίσως να μην ήταν αναμενόμενο ότι έγινε άμεσα και χθες το βράδυ. Αλλά αυτό είναι ο κ. Μητσοτάκης. Κύριε Ζαχαριάδη. Τι απ' όλα.
Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια. Ένα γενικό σχόλιο πρώτα απ' όλα για, για τις τρεις μέρες. Υπάρχει μια λίστα συναντήσεων που πρέπει να κάνουν, που επιτρέπεται να κάνουν οι βουλευτές και οι ορισμένοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αν πάνε και δούνε κάποιον άλλον που προφανώς δεν τον γνώρισαν χθες προχθές, αλλά εγώ εικάζω ότι συναντιούνται χρόνια, τα λένε. Δηλαδή το ρεπορτάζ αυτό φαίνεται, δεν είναι δύο άγνωστοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζονται, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Τι να σας πω, προφανώς δεν είναι ποινικό αδίκημα. Οι άνθρωποι λογικά κάνανε και φέτος αυτό. Άρα που κάνανε. Άρα κακώς τους απέβλεψε και πέρσι, και αυτό είναι ένα θέμα του κυρίου Μητσοτάκη. Απλά υπάρχει μια αντικειμενική στεναχώρια, γιατί έλεγε ο κύριος Σαμαράς ότι πρέπει να έχουμε 10 Παπασταύρου για να πάει μπροστά η Ελλάδα. Δυστυχώς έχουμε μόνο έναν. Έχουμε και τον κύριο Μητσοτάκη που διέγραψε τον ένα Παπασταύρου που μας είχε απομείνει από τους 10 που έπρεπε να έχουμε για να πάει μπροστά η Ελλάδα. Άρα δεν ξέρω τώρα η Ελλάδα πώς θα προχωρήσει με αυτή την κυβέρνηση, τουλάχιστον την προσεχή περίοδο. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται σε ένα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι. Και ο ίδιος και το κόμμα του πολιτικά, αλλά βάζει και σε ένα επικίνδυνο μονοπάτι και τη χώρα. Δηλαδή, το να βγαίνεις και να λες ότι μου επιτίθεται τα συμφέροντα επειδή δεν σ' αρέσει ένα πρωτοσέλιδο, επειδή δεν σ' αρέσει ένα άρθρο, είναι πρωτοφανές για πολιτικό σύστημα της Ευρώπης. Το να βγαίνεις και να λες μέσα στη Βουλή ότι δεν μας πήρατε τηλέφωνο 2-3 μέρες πριν να μας πείτε τι θα γράφει το πρωτοσέλιδο και οι μέσα σελίδες. Συγγνώμη, αυτό είναι ο πυρήνας. Δεν ξέρω τι εννοούσε. Να τηλέφωνο να επιβεβαιώσετε το ρεπορτάζ. Όπως γίνεται το. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Όχι. Θεωρείτε ότι αυτό που εννοούσε είναι ότι. Εγώ θεωρώ. Υπάρχει ένα κομμάτι των μέσων που παίρνει τηλέφωνο και εγκρίνει το ρεπορτάζ. Πρέπει να μας πει. Ο κύριος Πέτσας ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όταν υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο αποδίδει στην κυβέρνηση κάτι, αν μπορώ να τελειώσω. Είναι δεδομένο, δημοσιογραφικά, διοντολογικό, να υπάρξει ένα τηλεφώνημα προκειμένου να πει ότι έχουμε αυτό. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, όχι κάτι άλλο. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για έγκριση. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Τα ερωτήματα μετά από αυτή την τριήμερη συζήτηση πολλαπλασιάστηκαν. Πήρα τα απαντήσεις. Υποβάλλεται μια πρόταση μομφής δυσπιστίας, όχι απλά για να γίνει η διαδικασία την τρίτη μέρα και να ψηφιστεί η κυβέρνηση με 158 συν 1, για να πάρετε απαντήσεις. Κοιτάξτε, εάν με ρωτάτε, πιστεύω ότι η δυσπιστία και η δυσαρμονία στη Βουλή και στο εκλογικό αποτέλεσμα θα διαπιστωθεί σε λιγότερο από 3 μήνες από σήμερα με τις ευρωπαϊκές εκλογές. Εκεί είναι βεβαίως ευρωπαϊκές εκλογές, δεν βγάζουν κυβέρνηση, αλλά είναι μια μάχη κάλπης πανελλαδική. Και εκεί ο καθένας θα κάνει και απολογισμό και προγραμματισμό και για αυτά που έχει κάνει στην Ελλάδα και για αυτά που έχει κάνει στην Ευρώπη κτλ. Καταλαβαίνω μια προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να σπείρουν ζυζάνια, τι κάνουμε με το ΠΑΣΟΚ, τι κάνουμε με τα άλλα κόμματα κτλ. Εγώ θέλω να πω την άποψή μου ότι σε όσα ζητήματα συμφωνούμε με τα άλλα κόμματα, καλό είναι να παίρνουμε κοινές πολιτικές και κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Διαφορετικά κόμματα είμαστε, ανταγωνιστικά κατεβαίνουμε στις εκλογές, διαφορετικές επιμέρους απόψεις έχουμε, όμως, τουλάχιστον για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο αντίπαλός του δεν είναι τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αλλά είναι η κυβέρνηση. Και ο στόχος μας είναι αυτή τη μεγάλη διαφορά που ήταν 41,5-17,8 να κοντίνει σημαντικά, ώστε την επόμενη μέρα των ευρωπαϊκών εκλογών να έχουμε εμείς τη μεγαλύτερη δύναμη, να πάρουμε πρωτοβουλίες στις ευρύτερες ανασύνδεσεις του χώρου, γιατί ο στόχος για το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, πάσα για τον κύριο Γκλαβίνα. Σε κυβερνητική τροχιά. Κύριε Γκλαβίνα, είναι κοινό ο στόχος. Καταρχήν θα απαντήσω, νομίζω με την τριήμερη συζήτηση δόθηκε απάντηση σε ένα μύθο. Mm-hmm. Ο μύθος ήταν ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Mm-hmm. Ότι στη χώρα υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία κάνει ό,τι θέλει με επικαλούμενη διαρκώς το 41%. Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν θα μιλήσουμε για τον Πασόκ, για τα υπόλοιπα δεν κάνουμε τίποτα, δεν ασκούμε αντιπολίτευση. Δεν. Νομίζω ότι το ακούγατε, το ακούγαμε πάρα πολύ. Το λέγαμε κιόλας. Το σχολιάζαμε. Νομίζω αποδείχθηκε ότι υπάρχει. Ναι. Δεν μπορεί μια πρόταση δυσπιστίας. Αλλά είστε ενωμένοι. Να έχει οδηγήσει. Γιατί είναι ειδική αυτή η Βουλή. Εγώ δεν θέλω να διεκδικήσω τον κύριο Ζαχαρία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Πήραμε την πρωτοβουλία. Συνεννοηθήκαμε με τα υπόλοιπα κόμματα, ανταποκρίθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί υπήρχε ανάγκη προφανώς να συλλέξουμε τον αναγκαίο αριθμό των σχετικών υπογραφών των βουλευτών. Κατεβάσαμε από εκεί πέρα κοινή πρόταση δυσπιστίας με κάποια συνδιαμόρφωση, με κάποια, αν θέλετε, συνεργασία πάνω στο τελικό κείμενο όπως το έθεσε τον Πασόκ και πράγματι και τα υπόλοιπα κόμματα έβαλαν, μπορεί να πει κανείς. Απαντήσεις πήρατε. Τι πετύχαμε λοιπόν. Πετύχαμε προφανώς την αποπομπή δύο υπουργών, οι οποίοι ενώ η Νέα Δημοκρατία κατηγορούσε τον Πασόκ για συμφέροντα, τελικά οι ίδιοι ήταν στην αυλή των συμφερόντων. Ή ήσασταν και οι δύο στην ίδια αυλή. Ήρθε.
Νομίζω δεν έχει αποδειχτεί κάτι. Δεν ξέρω. Η κυβέρνηση δεν απέδειξε. Καταρχήν, επίσης, η κυβέρνηση δεν ονομάτισε τα συμφέροντα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτά. Δεν ξέρω αν ο κύριος Πέτσας τα ξέρει ή θα τα αναφέρει. Τα ψάχνουμε. Mm-hmm. Ήρθε ο Πρωθυπουργός και έπρεπε απολογούμενος στη Βουλή προφανώς. Μετά τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος ήρθε και αυτός απολογούμενος μετά την απουσία τους στην συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής. Δεν ήταν απολογούμενος, επιτιθέμενος σου είδα. Ξέρετε, καμιά φορά την απολογία την κάνεις μέσα με την επίθεση για να κρύψεις τα κενά σου. Είναι γι' αυτό μια τακτική. Ο καθένας φυσικά το ερμηνεύει αυτό όπως νομίζει. Πάντως, απαντήσεις για αυτό που εμείς επικαλούμαστε, που ήταν το σχετικό δημοσίευμα. Που η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε λέγοντας ότι είναι fake news. Τελικά μετά ήταν κάτι άλλο από fake news και στο τέλος ήταν υπηρέτηση συμφερόντων. Mm-hmm. Δεν μας απάντησε. Επί του προκείμενου, ποιο είναι αυτό το χέρι που, που πήγε την ώρα λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, αλλίωσε το υλικό και το διοχέτευσε σε φύλλα προσκύμενα στην κυβέρνηση για να υπηρετηθεί το αφήγημα, το κεντρικό αφήγημα της κυβέρνησης, που ακόμα και μέχρι σήμερα συνεχίζει να το υπηρετεί λέγοντας ότι ήταν το ανθρώπινο λάθος, ο μοναδικός παράγοντος πάντως στον οποίο οφείλεται το δυστύχημα. Γι' αυτό θα πατήσω στον Άριο Πάγο Δευτέρα. Απάντηση δεν πήραμε. Εκεί θα πάμε για να πούμε ναι, και αυτό. Δεν πρέπει. Η κυβέρνηση, μια κανονική κυβέρνηση, σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, τι θα έκανε? Θα έκανε αμέσως έρευνες να δει ποιος είναι αυτός, γιατί το έκανε, γιατί το διοχέτευσε, γιατί υπάρχουν εδώ ποινικά αδικήματα. Mm. Όποιος είχε πρόσβαση. Εσείς, κύριε Γκλαβίνα, λέτε ότι η κυβέρνηση έδωσε αυτό. Να ψάξετε να βρείτε ποιος το έκανε. Όχι, εσείς απευθύνετε μια κατηγορία τώρα. Εγώ λέτε ότι η κυβέρνηση έδωσε απάντηση στον Πρωθυπουργό σε αυτό. Λέω ότι το θεωρεί αδιανόητο ότι κάποιος μπορεί να σκέφτεται ότι εκείνη την ώρα κάποιος άνθρωπος της κυβέρνησης έκανε αυτό το πράγμα. Έγινε όμως. Έχω απάντηση εγώ να σας πω. Εγώ έχω απάντηση να σας πω, αλλά σας ρωτάω εσάς τώρα. Επειδή το λέτε αυτό, πιστεύετε ένας άνθρωπος της κυβέρνησης έδωσε ένα τέτοιο υλικό? Η σύμπτωση ότι ένα μέσο το οποίο δεν είναι κρυφό ότι είναι φύλλα προσκύμενο, σας τέλος πάντων υποστηρίζει πάρα πολλές φορές τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Είναι τόσο απλό αυτό που σας ρωτάω. Λέτε ότι ένας άνθρωπος της κυβέρνησης έδωσε κάτι? Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις 9 Μαρτίου επικαλέστηκε στο Υπουργικό. Λέω συγκεκριμένα πράγματα, διαβάστε τα. Στις 9 Μαρτίου στο Υπουργικό Συμβούλιο επικαλέστηκε τους διαλόγους λέγοντας σύμφωνα με τους διαλόγους που διαβάσαμε το ανθρώπινο λάθος. Όχι, αυτός επικαλέστηκε που λένε τους παραποιημένους, τους αλλοιωμένους, που κάποιο πήγε το βράδυ μετά και τους αλλίωσε και τους έκανε χακάρισμα και τους χαλκίδευσε, όπως λέμε. Κύριε Πέτσα, θα σας απαντήσω. Η μία λύση είναι να απαντήσει ο κ. Γκλαβίνας, αν το κάνατε εσείς. Η άλλη λύση είναι να ξεκινήσετε σε μια διαδικασία να μας πείτε ποιος το έχει κάνει. Εγώ έχω να πω το εξής. Το αυτό που δεν αμφισβητείται και αυτό που το ξέρουμε τώρα, αυτό θα είχε ένα ενδιαφέρον να γινόταν η συζήτηση στις 2, στις 3 Μαρτίου του 2023. Αποδείχτηκε ότι από τις 4 Μαρτίου του 2023 έχουν δοθεί απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Δεν υπήρχαν, δεν ξέρω ποιος αλλοιώσεις. Ποιος το έχει κάνει? Άλλο είναι ερώτηση. Δεν υπάρχει ρεπορτάζ της ΕΡΤ από τις 4 Μαρτίου. Άλλα έλεγε ότι είναι χαλιασμένη. Άλλα έλεγε. Εγώ σας λέω ότι είναι χαλιασμένη. Άλλα έλεγε. Αλλά εγώ σας λέω ότι είναι από άλλο διάλογο, λέει. Όταν τελειώσει, θα σας απαντήσω. Λέω, από τις 4 Μαρτίου του 2023, αυτά τα οποία δημοσιεύτηκαν στο Βήμα και τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της συζήτησης για την πρόταση της πιστείας είχαν απαντηθεί. Αυτό που ρωτάω εγώ σήμερα. Αφήστε να σας πω. Ναι. Αυτό που ρωτάω εγώ σήμερα, πριν έρθω σε αυτό που με ρωτάτε, είναι αυτά τα οποία κάποιος μπορεί να κατηγορεί ότι κατασκευάστηκαν. Δηλαδή ότι έχει μια ευθύνη ο σταθμάρχης, ότι μπορεί να έχουν ευθύνες οι μηχανοδηγοί για παραβιάσεις του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, ότι μπορεί άλλα πρόσωπα, μεταξύ αυτών μην πλατιάζουμε, είναι 35 ήδη αυτή τη στιγμή στους οποίους έχει ασχηθεί δίωξη από τον εφέτη ανακριτή της Λάρισας, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάποιες ευθύνες. Έχουν. Α, τους κατασκευάσει κάποιος αυτές τις ευθύνες? Όχι. Όχι. Πάμε τώρα στο υλικό, αυτό καθ' αυτό. Εγώ γνωρίζω με την δική σας την εμπειρία, μπορείτε να το βεβαιώσετε, να το διαψεύσετε, όταν κάποιος παίρνει κάποιο υλικό και μέσα στην προσπάθειά του να έχει ένα αποκλειστικό, πρέπει να το αξιολογήσει, να βγάλει ένα τίτλο ή να βγάλει ένα υλικό, τότε ο αρχισυντάκτης, ο δημοσιογράφος, τα αρχαιολογεί από τις δεκάδες ώρες συνομιλιών, από τις δεκάδες ή εκατοντάδες σελίδες που έχει μπροστά του, να φτιάξει ένα story. Το πείραξε το site. Πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό μου λέτε, ότι το πείραξε το πρώτο θέμα. Ολόκληρο το υλικό. Πώς και ο τρόπος που αυτός αξιολογείται είναι στη δικαιοσύνη. Και ούτε αυτό αφισβητείται. Περιμένετε τώρα. Άρα είναι δύο διαφορετικά επίπεδα. Βεβαίως, αμέσως. Επειδή ξέρετε πολύ καλά πως λειτουργεί, ήσασταν τόσα χρόνια υπουργός υπεύθυνος για τα μέσα ενημέρωσης. Είναι σαν να μου λέτε τώρα ότι το πρώτο θέμα, γιατί αυτό ήταν το site που δημοσίευσε τον διάλογο, με κάποιο μαγικό τρόπο το πήρε μόνο του και με κάποιο μαγικό τρόπο το πείραξε κιόλας. Δεν το γνωρίζω πώς πήρε το υλικό. Δεν πρέπει να το μάθουμε. Αυτό είναι το ερώτημα.
από κανένα ποτέ, από κανένα δημοσιογράφο. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να το απαντήσει αυτό. Δεν μπορώ να ζητήσω εγώ ποια είναι η πηγή του. Η κυβέρνηση μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία. Ποια είναι η πρακτική για όσους προσπαθούν πάντα να κατασκευάσουν ότι. Γιατί αυτό άκουσα, αλλά δεν το είπε ευθέως ο κ. Βλαβίνας. Ότι η κυβέρνηση πήγε και έδωσε ένα υλικό σκόπιμα παραπείσει. Να παραπείσει τι, αυτό που ξέρουμε σήμερα ένα χρόνο μετά. Τι να παραπείσει, κ. Βλαβίνα, αυτό που ξέρουμε σήμερα μετά από ένα χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, για να κλείσω. Και να πάμε στον κύριο Ζαχαριάδη. Δεν είπε κουβέντα, έχετε δίκιο. Δεν είπε κουβέντα για τους δύο υφυπουργούς. Δεν απάντησε καν. Γιατί έφυγαν. Ποιος ήταν ο λόγος. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία χθες. Δεν είπε γιατί δεν έγινε προανακριτική επιτροπή. Γιατί απορρίφθηκε από τους 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ σε διαφορετικά αιτήματα επί τη βάση της προτάσεως της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία είχε τα συγκεκριμένα δικήματα της παράβασης καθήκοντος της απιστίας στην χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κλείνω. Γιατί τελικά μίλησε για πολιτικές ευθύνες. Οι απόλυτες πολιτικές ευθύνες του κ. Καραμαλή είναι κατά το ίμιση, ότι απαρατήθηκε. Το υπόλοιπο ίμιση και πολύ σπουδαίο ότι κατέβηκε βουλευτής, δεν το είπε. Και κλείνω. Γιατί δεν έκανε επίσης την προανακριτική επιτροπή, ακόμα δεν έχουμε καμία απάντηση. Και θέλω να κλείσω με αυτό. Ο κύριος Καραμαλής το πρωί. Όποιος δεν διακόπτει. Κύριε Ζαχαριάδη, δεν διακόπτω και το ξέρετε. Τελευταίο. Ο κύριος Καραμαλής το πρωί έψαξε κάποιους γονείς που λέει ότι έχουν βήμα ή διεκδικούν βήμα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Να μιλήσουν. Μαζί με το χειροκρότημά του, μία από τις πιο ντροπιαστικές σελίδες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας, νομίζω αποδεικνύει γιατί έπρεπε να κάνουμε πρόταση δυσπιστίας. Καταρχήν δεν διέκοψα γιατί συμφωνούσα με αυτά που έλεγε ο κύριος Γλαβίνας. Και είναι εντυπωσιακή αγάπη των τελευταίων ημερών. Δεν είναι θέμα αγάπη. Κοιτάξτε τώρα, αν είναι. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Όχι, όχι. Εγώ έχω την άποψή μου, την έχω εκφράσει σε πολλά θέματα. Αλλά αν κάτι είναι κοινή λογική, εν πάση περιπτώσει τώρα τι να κάνω. Σωστό, δηλαδή. Σωστό. Να πω ότι έξω έχει κρύο, δεν έχει κρύο, έχει ζέστη. Θέμα το οποίο ο κύριος Γλαβίνας πρώτος, άμα το πω εγώ πρώτος, το είπε χθες ο κύριος Γλαβίνας πρώτος, αύριο που θα το πω εγώ πρώτος και ο κύριος Γλαβίνας θα πει ναι. Ωραία. Έτσι είναι, γιατί αυτή είναι η κοινή λογική. Τώρα όμως, όντως εδώ πέρα δεν δόθηκαν απαντήσεις. Όντως έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος κινείται με βάση μόνο τα καύσιμα της επικοινωνίας, επειδή διαβάζει τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις και έχει κάποιες σοβαρές αδυναμίες και εκροές προς τα ακροδεξιά, έβαλε εκεί στα έδρανα, στο δεύτερο και στο τρίτο τα υπουργικά, τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Γεωργιάδη, δηλαδή τα πρωτοπαλίκαρα του Λαϊκού Ορθόδοξου, δηλαδή ο ίδιος που πριν από 2,5 μήνες μας έλεγε ότι είναι φιλελεύθερος, ότι είναι προοδευτικός, ότι πιστεύει στις ευρωπαϊκές αξίες, το ένα, το άλλο, και είχε μέτωπο με το Βορύδη, ας πούμε, για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τώρα τον έβαλε για να του κρατήσει τις εκλογές. Πόσο θα πάει αυτή η στρατηγική? Πόσο μπορεί κάποιος να γυρίζει πίσω από την ουρά του? Πόσο νομίζετε ότι ο κόσμος δεν τους καταλαβαίνει? Πάλι οι μετρήσεις κοινής γνώμης λένε σε ποσοστό πάνω από 80% ότι δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, ότι υπάρχει προσπάθεια κάλυψης των ευθυνών και συγκάλυψης των ευθυνών. Και βγαίνει με μια τρομακτική απλότητα ο κύριος Μητσοτάκης χθες και λέει να, λέει το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, να και λέει και η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή τόσο απλά είναι αυτά τα θέματα. Θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι το μισό και πλέον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο πιο αντιπροσωπευτικός θεσμός λαϊκής κυριαρχίας στην Ευρώπη, αποπλανήθηκαν και όχι ο ίδιος τη μεγάλη αλήθεια? Την ίδια στιγμή που βγαίνει η Ευρωπαία Εισαγγελέας και λέει ότι δεν με αφήνουν να κάνω τη δουλειά μου, εμποδίζομαι. Την ίδια στιγμή που διαραίουν τα email των αποδήμων. Δηλαδή δεν πρέπει κάπου αυτός ο αυταρχισμός, αυτή η αλαζονία, αυτή η απερίγραπτη συμπεριφορά να μπει ένα φρένο από τους πολίτες. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα είναι κυρίαρχο μέχρι τις ευρωεκλογές, αλλά κυρίως μετά τις ευρωεκλογές. Γιατί την επόμενη μέρα από τις ευρωπαϊκές εκλογές και δεδομένου ενός αποτελέσματος που εκτιμώ ότι η αρνητική έκπληξη για τη Νέα Δημοκρατία, θετική για μας εκτιμώ, θα είναι το πολύ αρνητικό αποτέλεσμα του κυρίου Μητσοτάκη, ανοίγει η συζήτηση για το πώς κυβερνάται η χώρα, για το πώς πορεύεται η χώρα, για το πώς θα πάμε την επόμενη δεκαετία. Ένα 1,5 λεπτό έμεινε όλο για τον κύριο Πέτσα. Εγώ το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι και στο πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής και στη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας πιστεύω ότι δόθηκαν απαντήσεις. Απλώς αυτές οι απαντήσεις δεν ικανοποιούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ούτε το κοινό. Είναι άλλο πράγμα. Ούτε τον κόσμο τον ικανοποιεί. Αυτό, δηλαδή, αυτό είναι αποτυχία. Αυτό που λέτε είναι αποτυχία, την οποία την έχω επισημάνει και εγώ πολλές φορές και την παραδέχθηκε και ο Πρωθυπουργός εχθές. Της διαχείρισης όλους τους τελευταίους μήνες. Ότι άφησε η κυβέρνηση να καλλιεργηθούν μύθοι και δεν είχε τις απαντήσεις. Εγώ ο ίδιος μπορώ να σας πω 2-3. Παράδειγμα, ένα κλασικό ζήτημα που απασχόλησε πάρα πολύ όλους εσάς και τον τηλεοπτικό αέρα και τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες, ότι αγνοούνται 3 βαγόνια. Λέει,
από την εμπορική αμαξοστοιχεία. Αυτό ήταν μια λάθος τοποθέτηση. Η σύνθεση των σειρμών ήταν σαφέστατη από τις πρώτες μέρες. Μετά πέρα από αυτό που ήταν λάθος, της Επιτροπής για την οποία τα κόμματα της αντιπολίτευσης την επικαλούνται. Έχουμε τον μπάζωμα, έχουμε την ταχύτητα που ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, την ταχύτητα της εξεταστικής. Έχουμε τα στοιχεία για την χάλκευση. Αν κάνει κάτι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η συνολική κυβέρνηση, είναι να προσπαθεί να μην επαναληφθούν φαινόμενα όπως του παρελθόντος. Δηλαδή, στο μάτι έχουμε σε εξέλιξη την δίκη μετά από 6 χρόνια. Ναι. Δεν θέλουμε να περάσουν 6 χρόνια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Καλά, για να γίνει κάτι πιο γρήγορο. Κύριε Πέτσα. Πιο γρήγορο ήταν το πόρισμα της εξεταστικής σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Εξέταση τους περισσότερους μάρτυρες. Δεν είναι το ρολόι του. Τους περισσότερους μάρτυρες που έχουν εξεταστεί ποτέ. Για να βοηθήσει με το υλικό αυτό τη δικαιοσύνη να αποφανθεί. Ο εφέτης ανακριτής της Λάρισας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, προχωρά γρήγορα στο αποδεικτικό υλικό ώστε να σχηματίσει δικογραφία. Και η απάντηση στον κύριο Γκλαβίνα πριν είναι ότι αν έρθει δικογραφία η οποία αναφορά την τραγωδία των Τεμπών και ο εφέτης ανακριτής της Λάρισας κοντάψει σε πολιτικά πρόσωπα. Αυτό θα το ξαναδεί η Βουλή. Κλείνοντας, δεν μπορεί να λέμε για προανακριτική χωρίς να έχουμε αδίκημα. Το πρωί, όταν άκουσα τον κύριο Καραμαλή στον Sky, δεν τον άκουσα να είναι ξεκάθαρος ότι αν έρθει έτοιμα για προανακριτική κτλ. Ο ίδιος τοποθετήθηκε και είπε ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική του ασυλία, βουλευτική. Για παράδειγμα, που σημαίνει μια σειρά από πράγματα όσο προχωρούμε στην διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Η πρώτη που θέλουν να ρηχτεί φως, νομίζω ότι είναι μάλιστα οι άνθρωποι της κυβέρνησης και ίδιος ο κύριος Καραμαλής. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε κύριε Πέτσα, ευχαριστούμε κύριε Ζαχαριάδη, ευχαριστούμε κύριε Γκλαβίνα. Ευχαριστούμε.